16 χρονών. Χριστιανή. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχω φύγει ούτε ελιά από πάνω μου. Πρέπει να έχουν ξεθοριάσει με τα χρόνια. Χριστιανά, τι πλάκα μου. Μα πώς, Χριστιανά μου, αυτό μου το είπε μια κυρία στο πάρκο. Χριστιανά, εσύ είσαι. Ναι. Εδώ το ξεκίνησε. Χριστιανά, μια σημαντική ακάστα λίγο εδώ. 17 χρονών. Απίστευτο. Μια και με τον πρωταγωνιστή. Συμφωνώ με τον τίτλο του περιοδικού. Μοιάζει με. Τι είναι ο τίτλο? Ο τίτλο του περιοδικού είναι Το κοριτσάκι που έγινε star. Και πάνω πάνω είναι η γκάφα στον Αστασιάδη. Παιδιά, είναι. Ναι, πολλά χρόνια έχουν γελίε. Πολύ χρόνια έχουν γελίε. Μήπω έχει κάνει Photoshop στι ελιέ μου? Δεν ήταν ποτέ τόσο έντονε. Η αλήθεια δεν τι παρατήρησα πάρα πολύ εγώ, Χριστιανά. Επειδή βάζω και γενικά πολλέ άβαυτη. Είσαι, ναι, δεν σου πω. Έχει τώρα που το βλέπω κι εγώ. Έτσι ελιέ. Παιδιά, μπορεί να έχετε κάνει στο άλλο. Όντω μπορεί να έχει γίνει φότο. Μήπω έχει γίνει φότο από το περιοδικό σου. Ναι, κάτι κάποια στιγμή. Ήταν το εξώφυλλο, Χριστιανά. Παιδιά, όχι, παιδιά, δεν είναι ελιέ. Είναι σημάδια αυτά. Δεν είναι. Αποκλείεται να είναι ελιέ. Όχι, είναι ελιέ, αλλά δεν είναι έτσι. Αλλά δεν έχει. Από καφέ. Παιδιά, κάποια στιγμή είχα κάνει. Ήταν το 2016 εξώφυλλο. Είχα κάνει ένα εξώφυλλο και έλειπε αυτή η ελιά μου. Πού την έχω, εδώ. Και του παίρνω το τηλέφωνο και του λέω: Παιδιά, όχι, δεν θέλω την ελιά μου. Είπαμε να κάνουμε Photoshop, αλλά όχι, τι θέλω. Δεν το παρακάνουμε. Χριστιανά μου, πολύ όμορφο κορίτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Και έγινε όμορφη γυναίκα. Ναι. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Δεν μοιάζει εδώ με την πρωταγωνίστρια του Παπακαλιά. Παιδιά, τι καινούργια. Παιδιά, θέλετε να πάμε στο επόμενο θέμα? Συγγνώμη, αλλά πόσο δίκιο έχει η Σοφία. Λοιπόν, και πηγαίνω στην Beyoncé για να σα δείξω που έχει γίνει viral η 10χρονη κόρη τη.